Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό του Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μεγαλύνθης πόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εν εδίσον αβαλόμενος πόσο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρι με στεγάζον εν είδεστε φερό αυτού, ότι θύς νεύτην επίβασιν αυτού, ο περιπατών ευτερήγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε την ασφάλιαν αυτής ούκληθείστε στον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον του περιβόλου αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύσονται, από πονείς βροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνους νόρι και καταβαίνους παιδείες των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραξη αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσ των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρυκ των υπερών αυτού από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλερίνε πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσον τα ξύλα του πεδίου εκέντρου του Λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί η στρουθία ενωσεύσουσι, του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα ψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσεν αυτού. Έτου σκότος και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σχήμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησα και εις ασμάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ον ουκές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσι, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντα σου αυτή η λέξουση.
σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε, ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Αρχιερέων Νικολάου, Ανδριανού και Ιουστίνου,
του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτημον, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερευκρασίας αερών, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθόμεν. Πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και ελευσόν Stay.
από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων πρώτων σταυρούσων Κύριε παραλαμβάντος μαθητάς ισόρος
Oh,
Πατέρας προκείμενο. Και στήθη εκεί και δώσε τα πηξία τα αλήθινα, των νόμων και τα εντολάς ας έγραψα νομοθετήσε αυτής. Και Αναστάς Μωυσής και Ιησούς ο παρεστικός αυτό ανέβησαν επί το όρος του Θεού και της πρεσβυτέρης είπεν «Ησυχάσατε αυτού έως αν επιστρέψουμε προς εμάς. Και ειδού ο Αρών και Ορ με θυμών, εάν την συμβεί κρίσης προσπαρεπέστουσαν αυτής». Και ανέβη Μωυσής εις το όρος, και κάλυψε την εφέλη το όρος, και κατέβη η δόξα του Θεού επί το όρος στο Σινά, και κάλυψε αυτό η εφέλη έξι μέρας, και κάλεσε Κύριος τον Μωυσήν τη ημέρα τη εβδόμη εκ μέσου της εφέλης. Το είδος της δόξης του Κυρίου ως υπήρ φλέγον επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Και εισήλθε Μωυσής εις το μέσο της εφέλης, και ανέβη στο όρος, και είναι εν το όρι τεσσαράκοντα ημέρας και τεσσαράκοντα νύχτας. Της εξόδου του ανάγνωσμας, Σοφία πρόσχομεν. Ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν ενώπιος ενωπίο, ως ήδης λαλήσει προς τον εαυτού φίλων, και απελίετο εις την παρεμβολή, ο δε θεράπων Ιησούς Υιός Ναβή νέος, ου και ξεπορεύεται εκ της σκηνής, και είπε Μωυσής προς Κύριον, ιδού σημι λέγεις, ανάγαγε των λαών τούτων, σι δε ου και δηλωσάς μη, ον συναποστελίσμετε μου, σι δε μη είπας, είδα σε παραπάντας και χάριν έχεις παρεμή, ιούν έβρικα χάριν εναντίον σου, εφάνισόν μη σε αυτόν, είναι αγνωστός είδωσε, όπως αν ο ευρικός χάριν ενώπιόν σου, και είναι αγνώ ότι λαός σου το έθνος το μεγα τούτο, και λέγει αυτό Κύριος, εγώ αυτός προπορεύσω μέσου και καταπαύσω σε, και είπε προς αυτόν, ημίση αυτός συμπορεύει με θυμών, μη με αναγάγεις εν δεύθεν, και πώς γνωστόν έστει αληθώς, ότι έβρικα χάριν παρασύ, εγώ τε και ο λαός σου, αλλή συμπορευωμένου σου με θυμών, και ενδοξαστησόμεθα, εγώ τε και ο λαός σου παραπάντα τα έθνη, ως αν επί της γης εστίν. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, και τούτον σι των λόγων ονείρικας πίσω, έβρικας γαρχάριν ενώπιον εμού και είδασε παραπάντας, και λέγει Μωυσής, δείξω με την σε αυτού δόξαν, και είπεν, εγώ παρελεύσω με πρότερό σου τη δόξη μου, και καλέσω το όνομά μου, Κύριος εναντίον σου, και ελεήσω όν ανελεώ, και ηχτηρίσω όν ανηχτήρω, και είπεν, μου δινήσει ειδήν το πρόσωπον μου, ου γαρμίδι άνθρωπος το πρόσωπόν μου και ζήσετε. Και είπε Κύριος, ιδού τόπος παρεμή και στήθη επί της πέτρας, η νίκαδαν παρέλθει η δόξα μου και θύσωσε η σοπή της πέτρας και σκεπάσω τη χειρή μου επί σε έως αν παρέλθω και αφελώ την χείρα μου και τότε όψη τα οπίσω μου, το δε πρόσωπόν μου κοφθήσε τέση. Και ορθρίσας Μωυσής το πρωί, ανέβη εις το όρος το Σινά, καθά συνέταξεν αυτό Κύριος,
και κατέβη Κύριος εν Εφέλη και παρέστη αυτού εκεί και κάλεσε το ονόματι Κυρίου και παρήλθε Κύριος προπροσώπου αυτού και κάλεσε Κύριος ο Θεός, ηχτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός και σπεύσας Μωυσής, κύψας επί την γη, προσεκίνησε το Κυρίο. Βασιλείον τρίτης το ανάγνωσμα, Σοφία πρόσχομε. Εν τες ημέρες εκείνες έρχεται Ηλιού εις Βηρσαβέ, η έστη του Ιούδα και αφήκε το πεδάριον αυτού εκεί. Και αυτός επορεύθη εν τη ερήμο οδόν ημέρας και ήλθε και εκάθισεν υποκάτω αρκέθου και εκοιμήθη και ύπνωσεν εκεί υπό το φυτόν. Και ειδού της ύψα το αυτού και είπεν αυτό, ανάστηθη φάγε και πίε. Και επέβλεψεν Ηλιού και ειδού προς κεφαλής αυτού εν κρυφίας ολυρίτης και καμψάκης ύδατος. Και ανέστη και έφαγε και έπιε και επιστρέψα σε κοιμήθη. Και επέστρεψεν ο άγγελος Κυρίου εκ Δευτέρου και ύψα του αυτού και είπεν αυτό, ανάστηθη και φάγε και πίε ότι πολύ από σου Ιωδός. Και ανέστη και έφαγε και έπιε και επορεύθη εν τη ισχύ της βρόσεως εκείνης 40 ημέρας και 40 νύκτας έως όρους Χορίβ. Και εισήλθεν εκεί στο σπήλαιον και κατέλησεν εκεί και ειδού ρήμα Κυρίου προς Αυτόν και είπεν αυτό ο Κύριος, εξελεύσει και στήσει εν το όρι ενώπιον Κυρίου και ειδού Κύριος παρελεύσεται και πνεύμα μέγα κρατεών διαλύων όρι και συντρίβων πέτρας ενώπιον Κυρίου, ούκ εν το πνεύματι Κύριος και μετά το πνεύμα συσσισμός, ούκ εν το συσσισμό Κύριος και μετά των συσσισμών πυρ, ούκ εν το πυρί Κύριος και μετά το πυρ φωνή άβρας λεπτής και εκεί Κύριος. Και γένετος οίκουσεν Ηλιού επεκάλυψεν το πρόσωπο αυτού εν τη μιλωτή αυτού και εξήλθε και έστη παρά το σπήλαιον και είπε Κύριος προς Αυτόν, πορεύου και ανάστρεφη εις την οδόν σου και ήξεις εις την οδόν Δαμασκού και χρήσεις τον Ελισαίε Υιό Σαφάτ αντί σου προφήτη. Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών υπομεν. Κύριε Θεϊσόν. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Θα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μεθοδίου. Κύριε ελέησον. Και των συγχωροστατούν των αυτοαγίων αρχιερέων Νικολάου Αδριανού και Ιουστίνου και Επιμενάρχου ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μονάχων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης,
και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεώμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Καταξίωσον Κύριε εν διεσπέρα ταύτεν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόρ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόρ με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόρ με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη περίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νη και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσομεν την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Καλά και συμφέρονται τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομε. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο φωτίσουμ άπασαν την ταξιδάν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης,
έτι δε και των δούλων σου, των επιτελούντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν τα αυτήν και προσφερόντων τα δωρατά αυτά. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην τα αυτήν, και πάσα πόλην και χώρα να απορργείς πλημού τιμούσεις μου κατά ποντισμούν, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εκτιδίου ταράντων, και υπέρ του ήλαν εμπενικεύει άλλων των γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Σου αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον την καθημών κινουμένη, και είσαστε ημάς εκ της επιλημένης δικαίας από του απειλής. Των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων, των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημίν δέσποτα, μήτες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Καλώσιμον το Κύριο κλείνομεν. Συγκύριε. Δέσποτα πολυέλα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράντων, εν τόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξου και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων εν δόξου Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου εν δόξου Μάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζοντίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντως σου των Αγίων. Ευπρόσδεκτον πίσω τη δέηση ημών, δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασεν ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αθυμών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς εις τον κόσμο σου, και σώσον τα ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεοτόκε Παρθένε και Yeah.
ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο, και εξ αυτών πεντάκι σκυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σίτων, των ίνων και το έλεον, και επίτρινον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία, την πόλη, τη Μητροπόλη ταύτη, εν τη σύγχυση των εορταζόντων και προσφερόντας το δώρα ταύτα και στον κόσμο σου άπαντα. Δέξα αυτό μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Λούσι επτώχευσαν και πεινάσαν, ιδέ εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθούς. Oh,
Martirum.
Σεβαστοί πατέρες, εκλεκτό αρχοντολόγιο της πόλεως μας, αγαπητοί αδελφοί, η πόλης υπεριώνυμος της Καλαμαριάς, η προσφυγούπολης της Καλαμαριάς σήμερα εορτάζει και πανηγυρίζει την μεταμόρφωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μια εορτή παλαιά, η οποία αναβίωνε στον Πόντο με πολύ μεγαλοπρέπεια παρά τις σκληρές συνθήκες της δουλείας κατά τα 500 χρόνια της υπάρξεως του ελληνισμού της Ρωμιοσύνης μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως και την άλωση της περιονύμου πόλεως της Τραπεζούντος και αυτά τα 500 χρόνια της υποδούλωσης εορταζόταν στον Πόντο και στην Μικρά Ασία πανηγυρικότατα η εορτή και η πανήγυρης της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Αυτήν την τιμή και αυτήν την εορτή και πανήγυρη μετέφεραν οι αείδημοι και αείμνηστοι πρόγονοί μας εδώ, αρχικά στα τσαμούρια της Καλαμαριάς και αργότερα σε αυτήν την περίφημη πόλη της Καλαμαριάς. Σύμπας, ο ιερός κλήρος, οι άρχοντες του τόπου και ο εκλεκτός λαός του Θεού τιμούν την μεταμόρφωση σε τούτον τον περικαλέστατο ναό, τον οποίον έκτισε η ευλάβεια των προσφύγων αδελφών μας και που όταν χτίστηκε κάποιοι πάλι είπαν «Μα είναι πολύ μεγάλος αυτός ο ναός για την Καλαμαριά», αλλά επεδείχθη τελικά πολύ μικρός τούτος ο ναός για την Καλαμαριά μας. Έτσι λοιπόν και σήμερα συναχθήκαμε επί το αυτό κάτω από τους στόλους του ιστορικού αυτού ιερού ναού της Θείας Μεταμορφώσεως για να εορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε την εορτή της Μεταμορφώσεως. Χαίρομαι που βλέπω παρά τον καύσωνα της ημέρας τον λαό να έχει υπερπληρώσει τούτο τον ιερό ναό αλλά και τους χώρους πέριξ του ιερού ναού, την αυλή του ιερού ναού. Και τούτο αποδεικνύει ότι ο λαός μας έχει βαθιά τις ρίζες του στην Εκκλησία μας, ότι σέβεται και αγαπά την Εκκλησία μας, ότι αισθάνεται όπως και είναι μέλος της Εκκλησίας, τίμιο μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό μόνο ευχαριστίες έχω προς αυτόν τον λαό, σε εσάς δηλαδή, τον λαό της Καλαμαριάς, τον λαό της Νέας Κρίνης, τον λαό του Βότσι, τον λαό του Μικρού Εμβόλου, τον λαό του Κατυρλή, τον λαό του Κουρί, όλων αυτών των ευγενή λαό της Καλαμαριάς και της ευρυτέρας περιοχής της, που τόσο πολύ αγαπάει την Εκκλησία και πιστεύει στον έναν και αληθινό Θεό. Σήμερα, αδελφοί μου, σε τούτη την πανήγυρη προσκαλέσαμε εκλεκτούς ιεράρχας της Εκκλησίας της Ορθοδόξου για να προστούν και να κοσμήσουν την ιερά μας πανήγυρη. Στην πρόσκλησή μας με πολύ χαρά ανταποκρίθησαν. Και παρότι είναι μία ημέρα βαριά, όπως λέμε, δηλαδή μία ημέρα η οποία έχει πολλούς ναούς που εορτάζουν, εν τούτης οι Άγιοι Αδελφοί με πολύ χαρά απεδέχθησαν την πρόσκλησή μας. Γι' αυτό και θερμά τους ευχαριστώ. Θα ήθελα μαζί με όλους εσάς να τους υποδεχθούμε και να τους γνωρίσετε. Στον θρόνο βρίσκεται ο Θεοφιλέστατος Μητροπολίτης Κνωσού, κύριος Μεθόδιος, από την Εκκλησία της Κρήτης, βοηθός του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου, με τον οποίον γνωριζόμαστε εδώ και δεκαετίες, από τα πανεπιστημιακά μας χρόνια. Ο Θεοφιλέστατος συνδέεται με την Καλαμαριά μας και με τον μακαριστό Άγιο Προκάτοχό μου Προκόπιο, διότι κατά τη φοιτητικά του χρόνια διέμενε
σε διαμέρισμα εδώ μέσα στην Καλαμαριά μας και συνδέθηκε με πνευματικό δεσμό με τον μακαριστό Μητροπολίτη μας Προκόπιο αλλά και τους συνεργάτες του, τον ίν Μητροπολίτη Κασανδρίας και τότε Πρωτοσύγγελο κύριο Νικόδημο και τον Πρωτοσύγγελο Επιτιμής, τον πατέρα Χρυσόστομο Τρυπολίτη. Ήταν λοιπόν χαρά μας η επαξία εκλογή του ως βοηθού επισκόπου του Αρχιεπισκόπου Κρήτης και από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως σκοπό μας να τον προσκαλέσουμε διότι είναι φίλος της Καλαμαριάς, είναι άνθρωπος που αγαπάει την Καλαμαριά, είναι άνθρωπος που τιμάει τους καλαμαριώτες και γι' αυτό η χαρά μας είναι μεγάλη που σήμερα περικοσμεί τον αρχιερατικό θρόνο και σε λίγο θα απευθύνει σε όλους μας λόγων οικοδομής και παρακλήσεως. Θεοφιλέστατε, ο τυπικάρης εδώ της τελετής, ο πατήρ Γενάδιος, μου έγραψε μια μαντινάδα να σας πω και να σας καλωσορίσω. Έγραψε και είπε, «Χίλια καλωσορίσατε, Άγιε Δεσποτά μας. Δώστε την ευλογία σας σε εμάς και στα παιδιά μας». Καλωσορίσατε λοιπόν με χίλια καλωσορίσματα. Να σας γνωρίσω αδελφοί και να υποδεχθούμε με χαρά τον δεύτερο ιεράρχη που μας έρχεται από ένα άλλο μεγάλο ελληνικό νησί, γιατί η Ελλάδα είναι και η Κύπρος, από την Μεγαλόνησο Κύπρο. Είναι ο Θεοφιλέστατος Χορεπίσκοπος Αμαθούντος κύριος Νικόλαος, βοηθός επίσκοπος του Μητροπολίτη Λεμεσού κυρίου Αθανασίου, του εκλεκτού αυτού ιεράρχου της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο Θεοφιλέστατος διαπημένει με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αγίου Λεμεσού ως χορεπίσκοπος ενορίες οι οποίες περικοσμούν την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού και την Εκκλησία της Κύπρου. Και με τον Θεοφιλέστατο, γνωστή από τα φοιτητικά μας χρόνια, φίλοι και αδελφοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με τίμησε με την παρουσία του στην χειροτονία μου εις επίσκοπον και να ομολογήσω ότι η παρουσία τόσο αυτού όσο και της συνοδείας του ήταν για μένα πολύ παρηγορητική και ενισχυτική σε εκείνες τις τόσο ευλογημένες ημέρες της χειροτονίας μου. Θεοφιλέστατε, σας καλωσορίζουμε και εσάς. Αύριο θα έχουμε την χαρά να σας έχουμε προεστώ της λειτουργικής μας συνάξεως, αλλά και κήρυκα του Λόγου του Θεού. Και εκεί θα πούμε και τα δέοντα. Μέσα στο ιερό έχουμε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αλικαρνασσού, της Μητέρας Εκκλησίας όλων μας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τον κύριο Ανδριανό, ο οποίος εν μέρη και εν τεινή τρόπο είναι καλαμαριώτης, διότι έχει σπίτι ακριβώς δίπλα στον Άγιο Χαράλαμπο, την καινούργια μας ενορία, διαμένει εκεί όταν επισκέπτεται την Ελλάδα, καταγωγή δε είναι Ύμβριος από το νησί του Οικουμενικού μας Πατριάρχου και έχει υπηρετήσει την Ομογένεια και στην Αυστραλία αλλά και στην Αγγλία. Ο Θεοφιλέστατος βρίσκεται εδώ για λόγους υγείας, πλέον είναι σχεδόν υγιής. Η παρουσία του είναι μεγάλη ευλογία γιατί μας υπενθυμίζει την παρουσία του Σεπτού Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, της Μαρτυρικής Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Είδατε αδελφοί μου, μέσα στην Εκκλησία συνδέθηκαν Κωνσταντινούπολη, Κύπρος, Κρήτη και Μακεδονία. Να η μεγάλη ευλογία. Τρεις ιεράρχες από τρεις καρδιές της Ρωμιοσύνης. Από την καρδιά, την κύρια καρδιά την Κωνσταντινούπολη ή να το πω αλλιώς, από τον ένα πνεύμονα της Κύπρου και από τον άλλο πνεύμονα της Κρήτης. Χίλια λοιπόν καλωσορίσματα σε όλους σας. Οι ευλαβείς κάτοικοι της Καλαμαριάς μας με την υψηλή πολιτιστική στάθμη που τους διακρίνει και την ευσέβεια προς το Θεό και στους Αγίους, μαζί με τον Επίσκοπο, τον Ιερό Κλήρο, τον Κύριο Δήμαρχο, τα εκλεκτά μέλη του Δημοτικού μας Συμβουλίου, τους πολιτευτάς, τον στρατηγό μας διοικητή Μερή, τους εκπροσώπους από την ναυτική διοίκηση και από την σχολή του
πεζικού, σχολή πολέμου, στρατού Ξηράς. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε οι λίγες ώρες που θα μείνετε κοντά μας να είναι ώρες ευλογίας, χαράς και αγάπης από όλους μας. Καλώς ορίσατε, θεοφιλέστατε, κηρύξτε μας. Σεβασμιότατε, Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, με πολύ συγκίνηση οφείλω να πω και να ομολογήσω, δέχτηκα την πρόσκλησή σας να συμμετάσχω κι εγώ στην πανήγυρη του Ιερού Μητροπολιτικού σας ναού, αυτού του ναού με τον οποίο με συνδέουν, όπως ήδη αναφέρατε, έντονα βιώματα και ζωηρές αναμνήσεις, εφόσον καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχα τη μεγάλη ευλογία να διακονώ σε αυτό το ναό πλησίων του αημνήστου Μητροπολίτου, πρώτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Προκοπίου. Και έτσι αυτή η ενορία, αυτός ο Μητροπολιτικός ναός, η Καλαμαριά αλλά και όλη η Μητρόπολη για μένα έγιναν ένα δεύτερο σπίτι. Και πάντοτε ευγνωμόνος αναφέρω τη μνήμη μου στο σεπτό πρόσωπο του Μακαριστού και ευχαριστιακώς μνημονεύω το ονόματός του. Γιατί όταν ήρθα εδώ νεαρό παιδί από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Κρήτη, το Ηράκλειο, να σπουδάσω την Ιερά Επιστήμη, δεν ένιωσα ούτε ένα λεπτό ξένος ή μόνος, αλλά έγινα αποδέκτης της αγάπης της πατρικής, της στοργής, της προντίδας, του ενδιαφέροντος, του αημνήστου Μητροπολίτου Προκοπίου και των συνεργατών του, του νυν Μητροπολίτου Κασανδρίας κυρίου Νικοδήμου, του πατρός Χρυσοστόμου, του Αγίου Αβίδου του Γρηγορίου, τον οποίο θεωρώ όχι φίλο, αλλά αδελφό μου. Και έτσι, αν και ο νεότερος στην αρχιεροσύνη πάντων ημών, πείθομαι το προστάγματι, το ημετέωρο προστάγματι, να απευθύνω δύο λόγους οικοδομής στο ευσεβές ποιμνιό σας, που ο Άγιος Θεός σας εμπιστεύτηκε, και εύχομαι και εσείς και όλοι, κλήρος και λαός, να αξιωθείτε και να αξιωθούμε της χαράς του Παραδείσου. Αμήν. Στην όμορφη λοιπόν Καλαμαριά που σήμερα πανηγυρίζει τη σεπτή μεταμόρφωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τη μεγάλη δεσποτική αυτή εορτή, συγκεντρωθήκαμε να συμπανηγυρίσουμε και να συνεορτάσουμε όλοι μαζί με τον ενδόξη μεταμορφούμενο εντόρι θαβόρ Κύριό μας. Γεννάτε δε ένα ερώτημα. Γιατί ο Χριστός μεταμορφώθηκε? Ποιος είναι ο λόγος που ο Χριστός μεταμορφώθηκε? Για να δείξει τη δύναμή του? Μα δεν το είχε ανάγκη αυτό. Αλλά ό,τι έκανε ο Χριστός δεν το έκανε για επίδειξη, αλλά ό,τι έκανε το έκανε για τη σωτηρία μας. Και η μεταμόρφωσή του σχετίζεται με τη σωτηρία μας. Γιατί μας δείχνει ξεκάθαρα μπροστά αρχικώς στους τρεις προκρίτους μαθητές, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, και εν συνεχεία μέσω του Ιερού Ευαγγελίου σε όλους μας, τι συνέβη. Μας δίνει μία εικόνα των εσχάτων στο παρόν. Μία εικόνα των εσχάτων που παρουσιάζεται διαχρονικά σε κάθε άνθρωπο. Ότι ο Χριστός μεταμορφώθηκε για να δείξει σε όλους μας τι περιμένει και εμάς. Το σώμα του μεταμορφώθηκε. Το σώμα του εξέλαμψε για να δείξει ότι όσοι θα συνανέβουμε με ταυτού εν το ύψιτο αρετών, και εμείς θα έχουμε την ίδια κατάληξη. Να φωτιστούμε, να μεταμορφωθούμε, να δοξαστούμε. Δείχνει λοιπόν ο Θεός τι περιμένει τον κάθε άνθρωπο.
και παράλληλα μας προσκαλεί όλους για αυτό που παρουσίασε. Μας προσκαλεί να θεωθούμε, να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Για τους αρχαίους Έλληνες βέβαια αυτό ήταν ύβρις, να επιθυμεί κάποιος να γίνει Θεός. Αλλά για μας τους πιστούς χριστιανούς είναι πρόσκληση, είναι πρόκληση, είναι δρόμος τον οποίο καλούμαστε να διαβούμε, να γίνουμε θεοί. Ο πρώτος άνθρωπος όμως θεώρησε ότι μπορεί να γίνει Θεός μόνος του, ότι μπορεί να γίνει Θεός στη θέση του Θεού, ότι αν θα γίνει αυτός Θεός όλες οι τιμές και οι δόξες θα περιστρέφονται γύρω από το πρόσωπό του. Και έτσι περιέπεσε σε ένα δεινό αδιέξοδο. Δεν κατάφερε να γίνει Θεός, αντίθετα κατάφερε να διακόψει κάθε κοινωνία με τον Θεό και να βρεθεί σε ένα δρόμο που δεν τον οδηγούσε πουθενά ή μάλλον τον οδηγούσε κάπου και αυτό ήταν ο θάνατος. Κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο τον είχε καλέσει ο Θεός, που ήταν η αθανασία, που ήταν η αιώνια ζωή, που ήταν η απόλαυση της αγιότητος. Έτσι ο άνθρωπος, ζώντας τη θνητότητά του, αποξενωμένος και απομονωμένος, προσπαθώντας μόνος του να φτάσει στη θέωση και την αθανασία, επιστρατεύει τις φυσικές, βιολογικές του δυνάμεις. Νομίζει πως αν θα αρχίσει να αναπαράγει το είδος του, θα αποκτήσει την αθανασία. Όμως τίποτα τελικά από αυτό δεν συνέβη, γιατί τα παιδιά που έφερνε και φέρνει ο άνθρωπος στον κόσμο είναι θνητά. Γιατί εμείς δεν είμαστε θεοί, είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Έτσι λοιπόν άρχισε ο άνθρωπος να καταστρατηγεί τους νόμους της φύσεως και να παρεμβαίνει στη φύση, νομίζοντας πως έτσι θα αποκτήσει την περιπόθητη αθανασία, νομίζοντας πως έτσι θα φτάσει στη θέωση. Και όταν είδε ότι η φύση δεν μπορεί να του προσφέρει αυτή τη θέωση, άρχισε να επεμβαίνει στους νόμους της φύσεως. Βλέπουμε στους καιρούς μας ο άνθρωπος πόσο πειραματίζεται ακόμη και με το γονιδίωμά του, νομίζοντας ότι μέσα από την επιστήμη, μέσα από τη γνώση μπορεί να φτάσει στην αθανασία. Έφτασε όμως σε ένα διέξοδο. Γι' αυτό πολλοί λένε ότι πρέπει να σταματήσουμε να καταστρατηγούμε τους νόμους της φύσεως. Η καταστρατήγηση και η επέμβασή μας στη φύση δημιούργησε αυτό που βιώνουμε όλοι στους καιρούς μας, το οικολογικό λεγόμενο πρόβλημα. Λένε ότι πρέπει να γυρίσουμε στη φύση και να υποταχτούμε στη φύση. Να γίνουμε δηλαδή τη ζώα, γι' αυτό κληθήκαμε. Να μην έχουμε καμία υψηλότερη προσδοκία, καμία υπερφυσική προσδοκία και έφεση. Διπλό το δίλημα. Αλλά ευτυχώς έρχεται η ορδή της μεταμορφώσεως και μας δίνει ένα άλλο δρόμο. Μας δείχνει μια άλλη έξοδο, διέξοδο. Ότι μπορούμε να αποκτήσουμε αυτά που επιθυμούμε όταν ακούμε τη φωνή του Πατρός που μαρτυρεί κατά την ώρα της μεταμορφώσεως: ούτως εστί ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να ακούσουμε τον Υιό του Θεού, να ακούσουμε τον Ιησού Χριστό, να ακούσουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού Πατρός εν Χριστώ Ιησού και να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Και έτσι θα απελευθερωθούμε από το διέξοδό μας. Και έτσι δεν θα βιάσουμε και παραβιάσουμε τη φύση μας, αλλά θα την προσλάβουμε και με σεβασμό, εν ευχαριστία, θα την αναφέρουμε στο Θεό να την αγιάσει, να τη σώσει, να την καθαρίσει ως δημιούργημά Του.
Αγαπητοί μου αδελφοί, για να γίνει αυτό όμως, χρειάζεται να συμβεί και κάτι άλλο. Είδαμε ότι εκεί πάνω ψηλά στο όρος, ο Χριστός περιευλήθηκε το φως. Έγινε όλος ένα φως, το σώμα Του, το ίδιο εκείνο σώμα που είχε. Γι' αυτό και ο Πατέρας είπε, αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός. Δεν είναι άλλος αυτός που βλέπετε, απευθυνόμενος μαθητές. Είναι ο Υιός μου, ο οποίος είναι μία υπόσταση, αλλά δύο φύσεις, θεϊκή και ανθρώπινη. Το σώμα Του λοιπόν περιευλήθηκε το φως και έγινε όλος φως. Και καλούμαστε κι εμείς να περιβληθούμε αυτό το φως και να γίνουμε κι εμείς ολόκληρη φως. Να λάμψει όλη μας η ύπαρξη, η ψυχή μας, ο νους μας, η καρδιά μας, ο λογισμό μας, το σώμα μας ολόκληρο. Και να λουστούμε από αυτό το φως και να μην φοβόμαστε το σκοτάδι, να απελευθερωθούμε από το σκοτάδι που κατακλείζει τη ζωή μας, να βγούμε έξω στο φως, μη έχοντας να κρύψουμε τίποτα. Οι άνθρωποι πολλές φορές προτιμούμε το σκοτάδι επειδή πάντα κάτι έχουμε να κρύψουμε. Να ανοίξουμε λοιπόν όλη μας την ύπαρξη προς το φωτοδότη Κύριο και να φωτιστούμε, να φωτιστεί ολόκληρη η ύπαρξή μας, να γίνουμε όλοι φως, να δούμε κι εμείς όσο μπορούμε όπως οι μαθητές το φως του το αίδιο και να πορευτούμε έτσι προς το Θεό εν ευχαριστία, αναφερόμενοι συνεχώς σε Εκείνο και αναφέροντας και ολόκληρη την φύση όπως είπα προς το Θεό. Τι λέμε σε κάθε τη λειτουργία που είναι η Θεία Ευχαριστία, τα σα εκ τοσών προσφέροντες. Τα προσφέρομαι τα δικά τους στο Θεό για να τα αγιάσει, να τα ευλογήσει, να τα καθαρίσει, να τα φωτίσει, να τα θεώσει. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς προστρέχουμε σήμερα σε αυτό τον ιερό ναό, σαν σε άλλο όρο σταυρό, μπροστά στην ιερά εικόνα της Θείας Μεταμορφώσεως, προσδοκώντας και εμείς να φωτιστούμε από το φως του Θεού, προσδοκώντας και εμείς να εντείνουμε το ευήκο νους μας για να ακούσουμε τη φωνή του Θεού που μας καλεί ο πίσω Του, να ακολουθήσουμε το Θεό και το Θείο θέλημά Του, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος, μόνο ακολουθώντας το Θεό και το θέλημά Του εν υπακοή μπορούμε να αγιαστούμε, μπορούμε να φωτιστούμε, μπορούμε να μεταμορφωθούμε και όχι να παραμορφωθούμε και να κατακτήσουμε την αγιότητα, την καταχάρη θέωση που στον καθένα έχει υποσχεθεί ο Θεός. Εύχεστε σεβασμιότατε και θεοφιλέστατοι να αξιωθούμε όλοι μας αυτού του φωτισμού, αυτής της χάριτος, αυτής της αγιότητος και να απολαύσουμε κι εμείς αυτή την χαρά που απέλαυσαν οι τρεις μαθητές πάνω στο όρο Σταβόρ και να γίνουμε όλοι φως, φωτιζόμενοι από το φως της Τρισιλιού Θεότητος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Νην απολύεις τον δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδωνε οφθαλμή με το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Πολλάει τη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Θεοφιλέστατε, σε ένα μήνα και λίγο παραπάνω θα προβούμε με τη χάρη του Θεού και το έλεος του στη χειροτονία εις πρεσβύτερων του Πρωτοδιακόνου της Μητροπόλεως μας, του Πατρός Κυρίλου. Και θα σας παρακαλούσα να του επιδώσετε το οφήκιον του Αρχιδιακόνου της Μητροπόλεως για να θυμάται ότι έλαβε το οφήκιο αυτό από τα χέρια ενός κριτός λεβέντη ιεράρχη. Ας τον πιάσουν οι διάκονοι να τον κελεύσουν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Η ταπεινότης ημών δια της χάρτους του Παναγίου και Ταλαρχικού Πνεύματος προχειρίζεται σ' αρχιδιάκονον της Ιεράς Μητροπόλεως Ταύτης. Κύριε Δέσποτα, Κύριε ο Θεός ημών, ό την αρχιδιακονίαν το γέννημον τη αφάτου σου προμηθεία δωρισάμενος του αυτήν εν της άμενος διατάτην και διακονήν εν της υποβεβικός εν υπουργής των θείων σου μυστηρίων αυτός έντισον τη χάρη ταύτη της αρχιδιακονίας των παρόντα δούλο σου των αδελφών ημών Κύριλων και κατακόσμησον αυτών της εμνότητής σου εν αρχή ίστασε των διακόνων του λαού σου και υπόδειγμα καλών αυτών γενέσε της μετέπειτα, ποιήσον εν γύρι ποιον υπθάσε και δοξάζει το μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άξιος. Άξιος. Ήθελα να εκφράσω από τα βάθη της καρδιάς μου και να καλωσορίσω και τον Πανοσιολογιώτε το Αρχιμανδρίτη κύριο Ιερώνυμο που μας ήρθε από με έναν άλλον πνεύμονα του ελληνισμού, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα Ιεροσόλυμα, κύριε Δήμαρχε, σήμερα εδώ. Τον καλωσορίζουμε μέσα από την καρδιά μας τον Πατέρα Ιερώνυμο. Έλα, Πάτερ, να σε δουν. Η καταγωγή του είναι από τη Χαλάστρα, από τα Κείμηνα, συγγνώμη, εδώ δίπλα στη Θεσσαλονίκη, που ανήκει στη Μητρόπολη φυσικά Αβερίας. Τον καλωσορίζουμε και αυτόν μέσα από την καρδιά μας, όπως και τις συνοδείες σας των δύο αρχιερέων, τον πατέρα Νεκτάριο, τον διάκονό σας, με τον κύριο Ευάγγελο και τον μοναχό πατέρα Εφρέμ, από τη Μητρόπολη Λεμεσού. Να καλωσορίσουμε επίσης και όλους τους ιερείς που μας ήλθαν από κοντά και μακριά, τον στρατιωτικό ιερέα του Τρίτου Σώματος Στρατού, τον πατέρα Ιωάννη, τον πατέρα Χρυσόστομο, τον καθηγητή από το Πανεπιστήμιο. Να συγχαρώ τους Αγίους Ιεροψάλτας για την ωραία μελώδηση των ύμνων, των τόσο όμορφων ύμνων της ημέρας, το 4Ε, τον εκκλησιαστικό σταθμό μας, να ευχαριστήσω που μας προβάλλει σε όλον τον κόσμο, σήμερα και αύριο, και σε όλους σας να πω χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου. Χρόνια πολλά, Καλαμαριά. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει επιμάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δέσποτα Αγία ευλόγησον. Ο εν το όρι του θαυόρ μεταμορφωθείς, εν δόξη ενώπιον των Αγίου αυτού μαθητών και Αποστόλων, ο Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμπλου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Απουρανίων, δυνάμων Αθωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ελληνικών Μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευγενίου του Τραπεζοντίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών,
του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Παϊσίου του Αγίου Αρήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Κιμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Χρόνια πολλά και φωτισμένα από το φως που εν δόξου μεταμορφωθέντος Χριστού και Θεού μας, και αύριο με καλό.